Τζόρτζι, μας ακούς? Καλή χρονιά. Α, να γεια σου, Πέτρος, το καταφέραμε. Να, τι παθαίνουμε λοιπόν, παιδιά, με τις live εκπομπές. Έχουμε τέτοια τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και σε σένα, λοιπόν, Τζόρτζι. Μιας και σε καταφέραμε πλέον να συναντηθούμε. Λοιπόν, εδώ με το, λοιπόν, τον Πάνο τα λέγαμε γενικώς για το φόρμουλα, για το πρωτάθλημα της F1. Εσύ φαντάζομαι παρακολουθούσες τις εξελίξεις. Παρακολουθούσα τις εξελίξεις, παρότι προσωπικά υποστήριζα το Χάμιλτον. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Στο τέλος, εντάξει, πιστεύω ότι ο Max Verstappen άξιζε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε αναμένω με ανυπομονησία την επόμενη χρονιά. Ωραία. Γενικώς πώς το είδες το πρωτάθλημα? Έτσι, ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Εσύ με το μάτι, επειδή είμαι κάποιου που αγωνίζεται σε κάτι παρόμοιο με αυτό. Πράγματι ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη μάχη και για τους δύο. Πιέστηκαν και οι δύο στα όρια των δυνατοτήτων τους. Υπήρχαν αγώνες ορισμένοι στους οποίους ο Max Verstappen ήταν πιο γρήγορος και αντίστοιχα κάποιοι άλλοι που ο Lewis Hamilton ήταν πιο γρήγορος. Στον τελευταίο θεωρώ ότι ο Lewis είχε το πάνω χέρι όσον αφορά το ρυθμό, τη νίκη του Max Verstappen. Θεωρώ ότι αυτή προήλθε από τη στρατηγική της Red Bull, αλλά πιστεύω ότι οποιοδήποτε από τους δύο και να κέρδιζε το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι είχε καταβάλει άξια προσπάθεια και άξιζε να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα δικά σου, στο δικό σου το άθλημα, ας το πούμε. Η δικιά σου χρονιά, λοιπόν, πώς περίπου πήγε? Η δική μου χρονιά πήγε αρκετά καλά. Έχω πραγματικά αλλάξει εντελώς σαν οδηγός κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Έχω αποκτήσει πάρα πολύ εμπειρία κάνοντας ολόκληρο το πρωτάθλημα της Ιταλικής Φόρμουλα 4 και αναμένω του χρόνου που θα παραμείνω στο ίδιο πρωτάθλημα να έχω πολύ καλύτερα αποτελέσματα και ίσως να παλεύω και στις πρώτες θέσεις. Η ομάδα σου ήταν η ίδια και είναι και την νέα χρονιά? Ναι, λογικά θα είναι η ίδια. Απλώς το πρωτάθλημα θα το ξεκινήσω από το αγώνα στο ΣΠΑ τέλη Ιουνίου λόγω σχολικών υποχρεώσεων, αλλά περιμένω να έχω πολύ καλύτερα αποτελέσματα από πέρσι. Τώρα που το ανέφερες, όλο αυτό το θέμα μεταξύ σχολείου και αγώνων, πώς τα βγάζεις πέρα, πώς τα καταφέρεις να τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί? Η αλήθεια είναι ότι τη φετινή χρονιά είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Ναι, γι' αυτό έχω επικεντρωθεί περισσότερο στις σχολικές μου υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή, ώστε να τελειώσω τη χρονιά και να είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή μου. Και πέρα από αυτό, από τον Ιούνιο και μετά θα επικεντρωθώ πλήρως στην αγωνιστική μου καριέρα. Είναι όντως δύσκολο να συνδυαστούν αυτά τα δύο και τα προηγούμενα χρόνια που το έκανα ήταν πάρα πολύ κουραστικό και δύσκολο. Αλλά με αρκετή οργάνωση και θέληση πιστεύω ότι είναι δυνατό. Μάλιστα. Στη δικιά σου την κατηγορία, στην Ιταλική F4, υπάρχουν κάποιες αλλαγές κανονισμών σε σχέση με πέρσι? Ναι, το αυτοκίνητο άλλαξε εντελώς από πέρσι μέχρι φέτος. Προσθέθηκε προφανώς το χέιλο για την προστασία του οδηγού, όπως και στη Φόρμουλα 3 και 2. Έπειτα το αυτοκίνητο είναι 5 πόντους φαρδύτερο και 10 πόντους μακρύτερο από το περσινό. Αρκετά μεγάλη. Ουσιαστικά αφαιρέθηκε και ο κόφτης στον κινητήρα, οπότε τα άλογα από 160 αυξάνονται στα 180, όμως αυτό αντισταθμίζεται και με το ελαφρώς μεγαλύτερο βάρος στο αυτοκίνητο, το φετινό. Okay, είναι πολύ λογικό, φαντάζομαι, γιατί όντως είναι τα 5 και τα 10 εκατοστά είναι μετρήσιμη διαφορά, δεν μιλάμε για, ξέρω εγώ, έναν πόντο. Σαφώς, είναι μετρήσιμη διαφορά και σε συζητήσεις με την ομάδα που κάνουν δοκιμές με το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή στα Αραβικά Εμιράτα, μου είπαν ότι είναι εντελώς διαφορετικό στην οδήγηση και ότι τα σημεία αναφοράς αλλάζουν εντελώς. Οπότε δηλαδή θα χρειαστεί στην ουσία να ξανασυνηθίσεις από την αρχή να οδηγήσεις ένα στην ουσία καινούριο αυτοκίνητο. Ακριβώς, θα χρειαστεί άμεση προσαρμογή. Λογικό. Πάνω εσύ θες να το ρωτήσεις τον φίλο μας τον Τόσμι, γιατί ξαφνικά έγινες πολύ σιωπηλός, δεν σε ακούω καθόλου. Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής, γιατί άκουσα πολύ εύστοχα που ανέφερες, αφού καλημερίσαι τον Τζόρτζι, καλημέρα μου Τζόρτζι.
Καλή χρονιά, Νάκη, και καλή καλημέρα. Επιτυχία. Έχουμε σε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Θέλω να τολίσω αυτό το οποίο δεν πρέπει να το περνάμε στον ντούκου, για να μου επιτρέπετε η έκφραση. Το γεγονός ότι ο Τζόρτζης καλείται και πέρσι κυρίως να μοιράζεται ανάμεσα σε δύο ρόλους, αυτόν του μαθητή, ο οποίος ετοιμάζεται για πανελλήνιες και του οδικού αγώνων, ήταν ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα έναντι των άμεσων ανταγωνιστών του. Γιατί πέραν της τιτάνιας προσπάθειας την οποία έπρεπε να καταβάλει διαβάζοντας και πηγαίνοντας μία στο φωτιστήριο και μία δουλεύοντας στον προσωμιωτή και να πρέπει να καλύψει όσα μαθήματα χάνει όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό κτλ. Πέραν τον αποπροσανατολισμό τον οποίο έχει, είναι και κοπιαστικό, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και αυτές οι υποχρεώσεις επίσης δεν του επέτρεψαν να έχει πλήρες πρόγραμμα. Έχασε και φέτος δύο αγώνες και δεν μπορούσε να κάνει και όλες τις δοκιμές. Εδώ καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένας εκ των αντιπάλων του είναι focused 100% στην οδήγηση, είναι όλη την ώρα σπίτι κτλ., αυτομάτως αποκτά ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και είναι ένας τομέας στον οποίο θα έπρεπε να σταθούμε, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα. Κάπως τα παιδιά, οι Έλληνες οδηγοί αγώνων, γιατί νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε ποτέ οδηγούς αγώνων σε τέτοιο επίπεδο, για να το σκεφτούμε τόσο πολύ, να έχουν μια παραπάνω βοήθεια για να διευκολύνεται, αν θέλει, η ζωή τους και να μπορούν να μας εκπροσωπούν με περισσότερη ξενιασιά, αν θέλει, στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, Τζόρτζη, κατά πόσο συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι έχω καταβάλει υπεράνθρωπη προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια για να αντισταθμίσω το χαμένο χρόνο τόσο στα μαθήματα όσο και στους αγώνες. Από εκεί και πέρα μια βοήθεια με τη μορφή μοριοδότησης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή θα με βοηθούσε πάρα πολύ σίγουρα και θα μου έδινε και κάποιο κίνητρο να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Και είναι κάτι το οποίο θα ήταν και το σωστό, με το δίκαιο. Γιατί ταυτόχρονα, όπως μιλάει για το handicap σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς στη Φόρμουλα 1, έχεις το αντίστοιχο handicap και στην εκπαίδευσή σου σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές. Λόγω του μοιράσματος του χρόνου. Είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία και οι δοκιμές και οι αγώνες. Χρειάζονται ταξίδια και όντως χάνονται αρκετές ημέρες εργάσιμες, οι οποίες μετά πρέπει να πληρωθούν ουσιαστικά μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι, αυτό θα έπαιρνε. Οπότε η βοήθεια θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και ξέρεις, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, είναι κάτι, το κομμάτι αυτό της μοριοδότησης είναι κάτι το οποίο ισχύει σε κάθε μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και σε ατομικά και σε ομαδικά αθλήματα και αν θέλεις και σε ένα επίπεδο ίσως πιο κάτω από αυτό στο οποίο μαχόμαστε τώρα, γιατί αν δεις το grid της Ιταλικής Φόρμουλα 4 που είναι το φυτώριο για τις μεγάλες κατηγορίες Φόρμουλα 1, ναι. Θα δεις ονόματα από όλο τον πλανήτη, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, τον γιο του Μοντόγια, τον γιο του Τρούλι, τον γιο του Πατρέζε, αστέρια του αύριο, όπως σημείωσε μερικά ονόματα για να τα έχεις, όπως ο Όλιβερ Μπέρμαν, που δείχνει ότι εκπροσωπείς μια χώρα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η μέρη, να και ελπίζω να υπάρξει προσεχώς. Ναι, γιατί ομολογουμένως σαν χώρα γενικότερα δεν είχαμε πολύ μεγάλη επαφή με τα μηχανοκίνητα αθλήματα πέραν του WRC ή των rally, αν θέλουμε να το διορθώσουμε έτσι. Κάτι τέτοιο, έστω και είναι πρωτόγνωρο, θα έπρεπε να γίνει μια αλφαμέρημνα από τους όποιους υπεύθυνους τέλος πάντων για αυτό το τομέα. Γιατί, όπως προανέφερες και εσύ πολύ σωστά, εφόσον υπάρχουν μεροδιοτήσεις σε αθλητές άλλων αθλημάτων, ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε σιγά σιγά να κοιτάμε και κάποια αθλήματα τα οποία έως τώρα δεν ήταν κλασικά στη χώρα μας για συμμετοχή, ας πούμε, παιδιών όπως είναι ο Τζόρτζης. Έτσι ακριβώς. Και επειδή ανέφερες πολύ εύστοχα το Rally Ακρόπολης, νιώθω ότι γενικότερα το Rally Ακρόπολης και η επιστροφή του στο WRC, πολύ επιτυχημένη επιστροφή του, μπορεί να αποτελέσει, αν θέλεις, και ένα δούριο ύπο γενικότερα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό της χώρας μας. Γιατί υπάρχει η θέληση, η τάση να στηριχθεί σε κάθε του μορφή. Θέλω αυτό, θα ήθελα πολύ να γίνει έμπρακτα. Μακάρι αύριο μεθαύριο να έχουμε και μια πίστα στην Ελλάδα. Όχι απαραίτητα για Φόρμουλα 1. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε απευθείας το όνειρο. Ναι. Μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα πιο πριν. Έτσι, να έρθουν θεσμοί όπως η Ιταλική Φόρμουλα 4. Να έρθει ο Τζόρτζης να αγωνιστεί στη χώρα μας. Γιατί η Φόρμουλα 4 η Ιταλική έχει αγώνες στην Αυστρία, έχει αγώνες στη Γαλλία, έχει αγώνες σε άλλες χώρες. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εκεί. Και να σπρωχτεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός προς τα μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι ένας ακόμα τομέας στον οποίο θα είχε νόημα να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά
καταλαβαίνουμε όλοι είναι και ο χορηγικός, έτσι, γιατί τα budget για να τρέξει τέτοιους θεσμούς είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά, ναι. Και εδώ, αν μιλάγαμε για μια ανισότητα έναντι κάποιων αντιπάλων σε ό,τι έχει να κάνει με τις μοριοδοτήσεις, καταλαβαίνουμε ότι, για παράδειγμα, μέλη των ακαδημιών της Ferrari ή της Red Bull, που δεν υπάρχουν απαραίτητα ονόματα τα οποία είναι σε καλύτερο επίπεδο αγωνιστικό από τον Τζόρτζι, αλλά έχουν ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο είναι καλυμμένο εξ αρχής και μπορούν να αγωνίζονται δίχως άγχος. Γιατί σε τέτοιους θεσμούς μία ποινή, ένα τρακάρισμα μάλλον, ένα ατύχημα, κοστίζει. Ναι, όταν λοιπόν ένας οδηγός καλείται μόνος του να φέρει όλο αυτό το βάρος όλη τη σεζόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ θα ήθελα να απευθύνω και εγώ ένα κάλεσμα σε όσους μας ακούν στη δημοφιλή σας εκπομπή, όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, οπουδήποτε, που ο μηχανικός αθλητισμός αξίζει και σίγουρα οποιαδήποτε στήριξη στα παιδιά τα οποία μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό είναι ένα πολύ σημαντικό καύσιμο στις προσπάθειές τους, το οποίο όμως φέρει και πίσω σίγουρα προβολή και αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς, φίλο μου Πάνο. Εγώ, επειδή μας πιέζει πραγματικά ο χρόνος, είμαστε ήδη πάνω από το όριο για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην πρώτη εκπομπή για αυτή τη χρονιά και τους δύο. Εσύ, Τζόρτζι μου, σου εύχομαι πραγματικά να τα πας καλά και στους δύο τομείς της ζωής σου που σε απασχολούν αυτόν τον καιρό, και στο θέμα των σπουδών σου και στο θέμα το αγωνιστικό. Να ξέρεις ότι όλοι σε παρακολουθούμε και βασιζόμαστε απάνω σου. Γιατί... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σένα πάνω μου σίγουρα θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, το συζητάω. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και να έχουμε μια καλή χρονιά. Καλά μας. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή σας και στον Τζόρτζι. Να είστε καλά, να είστε καλά.